Σήμερα η Industry Disruptors μαζί με την ελληνική παραγωγή και την Ένωση Νέων Επιχειρηματιών, την ΕΝΕΕ, ανοίγουμε το διάλογο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Στον δίκτυο ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας, το λεγόμενο DESI, η χώρα είναι στην 28η θέση, με ένα μέσο όρο 38 βαθμών σε σχέση με τον 52,5 που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στίχημα όλων μας και φυσικά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εκπροσωπήθηκε σήμερα με τον κύριο Γεωργαντά, είναι στο πώς θα βοηθήσουμε στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και πώς αυτά τα συστήματα θα περάσουν τόσο στη διευκόλυνση των πολιτών, αλλά πολύ περισσότερο στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, τόσο των μικρομεσαίων όσο και των μεγάλων, και στη βιομηχανία, ούτως ώστε η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική και να μπορέσει να προλάβει το τερένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Στο αυτό το στίχημα πρέπει να δούμε σίγουρα το κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων, και αυτό που δείχνει το σκανδιναβικό μοντέλο είναι ότι πρέπει σίγουρα να κοιτάξουμε και στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, ταυτόχρονα με τις νέες δεξιότητες που πρέπει να εκπαιδεύσουμε όλο μας το εργατικό προσωπικό, το οποίο θα αλλάξει επί της ουσίας ρόλο μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Σήμερα το στίχημα είναι στο πώς και οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα αυτού του μετασχηματισμού, το πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουν όχι μόνο κομμάτι των κεφαλαίων, αλλά και του χρόνου και της διοίκησης της διοικητικής ομάδας, ώστε να περάσει μέσα στο DNA, οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος της εταιρείας, ότι αν πραγματικά δεν μετασχηματιστούμε, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το νέο κόσμο. Και αν θέλετε, αυτό είναι η απαρχή μιας κουβέντας που ξεκινάει σήμερα, μια κουβέντα η οποία θα κορυφωθεί με 4 Οκτωβρίου σε μια νέα διεθνή έκθεση που συνδιοργανώνουν οι Industry Disruptors με τη Χελέξπο και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Θεσσαλονίκη, με όνομα Beyond 4.0, και εκεί θα διερευνήσουμε σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αλλά και την επίπτωση στην κοινωνία, το πόσο έχουμε οριμάσει και πόσο είμαστε έτοιμοι και ποιες είναι οι επιπλέον προκλήσεις τότε που θα αντιμετωπίζουμε σε αυτό το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.